Εν ώψη των κλιμακούμενων εντάσεων και της πιθανότητας έναρξης μιας σύραξης με το ΝΑΤΟ, η Ρωσία λέγεται πως αποφάσισε να παρατάξει εξειδικευμένα σιδηροδρομικά στρατεύματα στο Βόρειο Στόλο για να επιτρέψει έτσι την ταχεία μεταφορά οπλισμού και στρατευμάτων και γενικά να βελτιώσει την υλικοτεχνική υποστήριξη του στρατού της στην περιοχή της Αρκτικής. Η The Eurasian Times, επικαλούμενη τη ρωσική σελίδα Ισβέστια, μεταδίδει πως η πρώτη ρωσική σιδηροδρομική μονάδα έχει ήδη δημιουργηθεί. Υπάρχουν βέβαια πλάνα για σημαντική επέκτασή της στο επόμενο διάστημα βάσει της εμπειρίας που θα αποκτήσει στην πρώτη παράταξή της. Αυτές οι νέες ρωσικές μονάδες θα είναι απαραίτητες για την αποδοτική μεταφορά οπλισμού, καυσίμου και άλλων κρίσιμων πόρων σε απομακρυσμένες αρκτικές θέσεις του ρωσικού στρατού. Εξοπλισμένες με εξειδικευμένο εξοπλισμό σχεδιασμένο να αντέχει στις αρκτικές συνθήκες, οι μονάδες αυτές αναμένεται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Μόσχας στην περιοχή. Η δημιουργία της πρώτης ρωσικής σιδηροδρομικής μονάδας στην Αρκτική πέρυσι αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την επέκταση και άλλων παρόμοιων ρωσικών μονάδων, σύμφωνα με πηγές στο Κρεμλίνο. Τα ρωσικά σιδηροδρομικά στρατεύματα, όπως τα αποκαλεί η Μόσχα, απέκτησαν σημαντική εμπειρία αυτούς τους μήνες, αφού επιχείρησαν σε προκλητικά περιβάλλοντα, όπως τη ρωσική σιδηροδρομική γραμμή Μπαϊκάλ-Αμούρ. Πραγματοποιώντας δύσκολες ασκήσεις, οι Ρώσοι εξάσκησαν τις δυνατότητές τους και σήμερα είναι έτοιμοι για αρκτικές επιχειρήσεις. Η απόφαση της Μόσχας να επεκτείνει το σιδηροδρομικό της δίκτυο στην Αρκτική ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρήσει μια μεταστροφή στη γεωπολιτική δύναμη προς το βορρά, ειδικά στην περιοχή της Αρκτικής. Όπως έχουμε προαναφέρει, η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους και ως αποτέλεσμα έλκει όλες τις υπερδυνάμεις του πλανήτη. Η Ρωσία και η Κίνα φαίνεται πως έχουν σημειώσει τα πρώτα σημαντικά βήματα προς την διεκδίκησή της, αφήνοντας πίσω τη Δύση. Δεδομένου αυτού, είναι απαραίτητο για τη Μόσχα να σχηματίσει νέες εξειδικευμένες μονάδες και σχηματισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίσει την περιφερειακή άμυνα και την υπεράσπιση των ρωσικών στρατηγικών συμφερόντων στην Αρκτική. Πάντως, να σας ενημερώσουμε πως τα σιδηροδρομικά στρατεύματα δεν είναι ένας νέος όρος στο λεξιλόγιο του Κρεμλίνου. Υπάρχουν ήδη τέτοιες μονάδες στο ρωσικό στρατό, κάποιες από τις οποίες έχουν συμμετάσχει και στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.